Χρόνια είχε να χτυπήσει το τηλέφωνο της Τιτίκα Στασινοπούλου για δουλειά στο θέατρο. Δεν ήξερα ότι έχεις διδάξει στο Πανεπιστήμιο, στο University of Indianapolis, καθηγήτρια θεατρολογίας. Ναι. Τι λες με Τιτίκα, πότε τα έκανες όλα αυτά? Κάτσε παρακαλώ, διότι είμαι και ακαδημαϊκός. Είμαι στέλεχος της Ευρωμεσογειακής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών. Συγγνώμη, και διδάσκω θεατρολογία και γενικά performing arts και αυτό που λέμε humanities, έτσι. Διδάσκω σε ξενόγλωσσα πανεπιστήμια. Πραγματικά, ακόμη και όταν πρόσφατα σε πήρανε για τον Billy Elliot, ναι, έμαθα ότι τους είπες και εμένα τώρα που με θυμηθήκατε. Ναι. Το πες. Ναι. Μα το παραδέχομαι, δεν είναι. Αλήθεια λέω. Με πήρε η Ελένη Κούρκουλα. Πόσο καιρό έχεις να δουλέψεις? 10 χρόνια. 10 χρόνια. Εννοώ στο θέατρο. Στο θέατρο. Ναι, 10 χρόνια βερβάτη. 10 χρόνια δεν χτύπησε το τηλέφωνο καθόλου? Ναι. Θεωρώ και θα το λέω πάντοτε αυτό, ότι το θέατρο και γενικά αυτές οι δουλειές είναι χόμπι. Χόμπι. Ένα ακριβό χόμπι. Το γιο σου τον έχει κάνει με τον καταπληκτικό ηθοποιό, τον Γιώργο τον Παπαζής. Ναι, αυτόν τον άντρα είχα ζήσει. Αυτόν τον άντρα είχα ζήσει. Ναι. Έχετε χωρίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κοίταξε να σου πω. Ένα ζευγάρι, αυτό βάλω το καλά στο μυαλό σου. Για πες το μου. Ένα ζευγάρι που ενώνεται με αίμα και το αίμα είναι ένα παιδί, δεν χωρίζει ποτέ. Είχατε πάρει διαφορετικούς δρόμους σε ό,τι αφορά την προσωπική σας ζωή. Ναι. Εδώ και πόσα χρόνια? Αρκετά. Δεν έχετε διαζύγιο. Έξω. Θα πάρουμε. Και θα πάρετε τώρα. Θα πάρουμε. Ναι, κοίταξε να δεις. Αυτό ήταν τυπικό. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί λέω αφού δεν πήρατε διαζύγιο. Ναι. Θα πάρετε τώρα. Τελικά, για λόγους φορολογικούς. Συμβουλές προς τους νέους.